Η συνεχή πτώση των τιμών του πετρελαίου τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για εκτείναξη των διεθνών τιμών και μάλιστα κοντά στα $100 το βαρέλι όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι φόβοι για κάμψη της ζήτησης του μαύρου χρυσού υπερίσχυσαν των όποιων σεναρίων για μείωση της προσφοράς. Παρά τη μείωση όμως, οι καταναλωτές στη χώρα μας δεν πρέπει να τρέφουν ελπίδες επιστροφής στις τιμές του παρελθόντος. Και ας ελπίσουμε ότι οι αγορές διεθνώς θα επιδείξουν μια ψυχραιμία και δεν θα ακριβήνουν τα καύσιμα. Αν και τις τελευταίες ημέρες η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έπεσε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο, με τη μέση τιμή να προσδιορίζεται στο 1,382 ευρώ, ο λόγος που διατηρούνται οι υψηλές τιμές στα ελληνικά πρατήρια είναι διαφορετικός και έχει να κάνει με τους ιδιαίτερα μεγάλους ειδικούς φόρους στο σύνολο των καυσίμων. Τα 70 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης αφορούν στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αν κανείς προσθέσει και τον ΦΠΑ, τότε κατανοεί τους λόγους που είναι αδύνατη πλέον η χαμηλή τιμή του παρελθόντος. Περιμένουμε, αναμένουμε, γιατί και να τρομοκρατούμε τον καταναλωτή, να τρομοκρατούμε τον κόσμο δεν είναι σωστά, βλέπουμε και πράττουμε. Ούτε καν τηλέφωνα για διερευνητική να ρωτήσουν για τιμή κτλ. Αν και βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, ευτυχώς που για ακόμα μια χρονιά στη χώρα μας έχουμε σύμμαχο τις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα το δρυμή ψύχος να μετατίθεται για τους μήνες του χειμώνα. Όπως και να έχει, η ειδική συνιστούν ψυχραιμία και περαιτέρω στήριξη των καταναλωτών από την πολιτεία. Φέτος ο καιρός μας πήγε λίγο πίσω, γιατί χτες, προχθές έριξε λίγο το ψύχρα να πούμε. Ο κόσμος δηλαδή τακτικά ρωτάνε τιμές, αλλά μόνο για να ξέρουν. Πολύ σπάνιες αυτές διανομές κάνουμε. Και εμείς πάλι είμαστε επιφυλακτικοί να φέρουμε, γιατί πάμε να βγάλουμε 4-5 λεπτά. Άμα πέσει 5-6 λεπτά όπως έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα, τότε μπήκαμε και μέσα.